Μεγαλύτερη του αναμενωμένου ήταν η προσέλευση ψηφοφόρων στις σημερινές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Όπως δηλώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν περίπου 200.000 μέλη και φίλοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και την επικοινωνία που έχουμε με όλη την περιοχή, υπάρχει μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων, μελών και φίλων του κινήματος, οι οποίοι έρχονται να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι 1 η ώρα, 1 και 10, ψηφίσανε 230 άτομα. Ένας αριθμός ικανοποιητικός θα έλεγα, γιατί περιμέναμε πολύ λιγότερο κόσμο και μείναμε άφωνοι με την παρουσία του κόσμου εδώ. Αναμενέτε εσείς τέτοια προσέλευση? Όχι, αν με ρωτούσατε χθες θα σας έλεγα όχι, αλλά σήμερα το πρωί τα πράγματα ξεκίνησαν κάπως διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Ήταν αυτό εσείς που πιστεύετε? Σε μισή ώρα από τις 9 μέχρι τις 9.30 γύρω στους 40 άτομα. 40 άτομα. Ναι, είχαμε μια μικρή ουρά έξω από το κοινοτικό κατάστημα, αλλά εντάξει, μετά τα πράγματα ομολοποιήθηκαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες παράταση, χωρίς σημαντικά παρατράγουδα και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η δικιά μου πρόσκληση ήταν να ψηφίσει το 15% των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ στη Β' Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει για την Α' Θεσσαλονίκης. Από ό,τι βλέπω από εμάς, κρίνω ότι θα ψηφίσει πάνω από το 20%. Από την αλήθεια δεν την περίμενα. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό το ότι αυτή τη στιγμή μας τελειώνουν τα ψηφοδέλτια και προσπαθούμε να βγάλουμε είτε σε φωτοτυπίες και λοιπά να βγάλουμε ψηφοδέλτια, δείχνει ακριβώς αυτή ότι θα διαψεύδονται οι οργανωτές που πιστεύαν ότι θα ψηφίσει λιγότερος κόσμος. Βρισκόμαστε στη Νέα Κερασιά, σε ένα από τα 768 εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και περίπου 200 άτομα έχουν προσέλθει στο εκλογικό τμήμα της Κερασιάς. Θεωρώ ότι είναι αναμενόμενη η προσέλευση του κόσμου μέχρι την ώρα αυτή. Έχουν ψηφίσει 195 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι πάμε αρκετά καλά. Όσοι ψήφισαν περιμένουν τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, να δώσει ελπίδα σε όσους τον υποστήριξαν. Γιατί πιστεύω στον Βενιζέλο, πιστεύω στο ΠΑΣΟΚ, πιστεύω στις παραδόσεις του ΠΑΣΟΚ, στις υποθήκες του ΠΑΣΟΚ και στο έργο το οποίο έχει κάνει μέχρι τώρα. Και τα αρνητικά του και τα θετικά του. Είναι και ότι πιστεύω και με τον Ευαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος θα δώσει μια νέα πνοή στο κόμμα, αλλά και γενικά σαν φιλοσοφία σοσιαλιστική, μου δίνει πάντα την ελπίδα ότι αν είναι να γίνει κάτι σε αυτόν τον τόπο, θα γίνει μέσα από αυτό το κόμμα. Ελπίζω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι γνωστός σε εμάς, είναι από την πόλη μας και πιστεύουμε στον άνθρωπο αυτόν ότι κάτι θα κάνει καλό για την πατρίδα και φυσικά και για το κόμμα. Ψηφίσω τώρα με την ελπίδα ότι υπάρχει προοπτική, ότι η χώρα θα πάει καλύτερα έστω και με τους όρους αυτούς της επαχθής. Πιστεύω στην προσωπικότητα του Βενιζέλου και των αυτών που περιστοιχίζουν το άτομο αυτό. Είναι από την πόλη μας, είναι δυναμικός. Πιστεύω ότι αυτή η ρήξη, γιατί η οικογενειοκρατία έχει σπάσει πλέον, αυτό το χρειαζόταν ο τόπος και εν πάση περιπτώσει η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η δυσαρέσκεια υπάρχει, παιδί μου, είναι γεγονός. Εγώ είμαι συνταξιούχος και έχω χάσει πολλά από αυτά που είχα κερδίσει. Αλλά τι να κάνουμε, να μην ελπίζουμε, να τα παρατήσουμε, να φύγουμε, να λείψουμε. Είμαστε παρόν εδώ και προσπαθούμε για εμάς και για τα παιδιά μας. Το ΠΑΣΟΚ εσείς πιστεύετε ότι εν τέλει θα πάρει αυτά τα ποσοστά που το εμφανίζουν στις δημοσκοπήσεις? Όχι, θα πάρει τα ποσοστά που αντιστοιχούν στο κόμμα και είναι αρκετά. Το ότι όμως είναι ο μοναδικός υποψήφιος, όπως είχε γίνει και το 2004 με τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό... Να σας πω κάτι, ξέρετε τι, μοναδικός υποψήφιος είναι γιατί? Γιατί μπήκε στα βαθιά νερά ο μόνος που ρίσκαρε, ας πούμε, το προσωπικό του το συμφέρον και μπήκε σε πόστα και σε εποχές που άλλοι κάναν πίσω.